Καλώς ήρθατε. Και από τη θέση αυτή θα πρέπει να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Υπουργείο Πολιτισμού και στη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για την παραχώρηση του καταλήμματος για την ομιλία αυτή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ρόδου ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό τη διατήρηση, τη διαιώνιση των εθήμων της Ρόδου, αλλά και την παραγωγή διαφόρων μορφών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στη μακρόχρονη πορεία του, ο Σύλλογός μας έχει διοργανώσει σημαντικές εκδηλώσεις. Ενδεικτικά θα αναφέρω τη συναυλία του Μίκη Θοδωράκη στο Εθνικό, την ομιλία του αείμνηστου καθηγητή Μανώλη Ανδρώνικου για τα ευρήματα των ανασκαφών στη Βεργίνα, τη διοργάνωση Πανμεσογειακού Συνεδρίου Γυναικών με εκπροσώπηση από όλες τις χώρες της Μεσογείου, την ομιλία του καθηγητή Μπαμπινιώτη. Επί Υπουργίας Μελίνας Μερκούρη, στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Σύλλογός μας κατάφερε να ενταχθεί σε ένα μεσογειακό πρόγραμμα της τότε ΕΟΚ και σε συνεργασία με την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων να ανακαινήσει και να επιπλώσει ένα σπίτι που βρίσκεται επί της οδού Βορείου Υπήρου, στο Μοντεσμίνη. Στην αυλή αυτού του σπιτιού αναβιώνουμε κάθε χρόνο το έθιμο του πλεξίματος των Μαγιάτικων Στεφανιών, του Κλείδωνα και του Καλαφουνού τον Ιούνιο. Όταν πριν 1,5 μήνα περίπου η κυρία Ασκητή, που είναι μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ μας, πρότεινε στο Συμβούλιο μας να διερευνήσουμε κατά πόσο η κυρία Μωροπούλου θα μπορούσε να παραθέσει μία ομιλία για τα έργα της αποκατάστασης του κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου, όλες φυσικά ανταποκριθήκαμε θετικά και αποστείλαμε τη σχετική πρόσκληση. Η θετική απάντηση και ο ορισμός της σημερινής ημέρας για την ομιλία μας άγχωσε όμως, γιατί ο χρόνος για την προετοιμασία ήταν λιγοστός. Όμως, όταν το θέμα μιας ομιλίας είναι τόσο ενδιαφέρον και η παρουσίαση γίνεται από έναν καταξιωμένο επιστήμονα, η επιτυχία είναι δεδομένη. Η κυρία Μωροπούλου γεννήθηκε στη Ρόδο, αποφύτησε από το Βενιτόκλειο Γυμνάσιο και στη συνέχεια από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μετά ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα. Από το 2003 είναι καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια Princeton, Ρώμης, Βενετίας, Αμβέρσας και άλλα. Είναι η πρώτη εκφωνήτρια του Πομπού του 1973 στο Πολυτεχνείο. Ήταν δική της η ιδέα που αργότερα υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ανακηρυχθεί η Χάιτη Νησί Ειρήνης και Φιλίας. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ήταν η επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που αποκατέστησε το Ιερό Κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου, τα ευρήματα για τη σημασία, αλλά και νομίζω τα συναισθήματα που η μοναδική αυτή εμπειρία θα πρέπει να τις προκάλεσε, θα μας παρουσιάσει σήμερα. Κυρία Μωροπούλου. Σας ευχαριστώ, κυρία Μαρτίνη. Ευχαριστώ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ρόδου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη διοργάνωση, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορία Αρχαιοτήτων για τον χώρο και κυρίως όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Η Ρόδος πάντα με συγκινεί, η Μεσσαλική πόλη ιδιαίτερα, γιατί έχω δουλέψει σε αυτή την πόλη για να ανακηρυχτεί σαν πόλη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Ο Ιερός Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα είναι το μεγαλύτερο μνημείο της χριστιανοσύνης που συμπεριλαμβάνει τα δυο πιο ιερά τοπόσημά της, το Γολγοθά, το χώρο της Σταύρωσης και το Πανάγιο Τάφο, το Ιερό Κουβούκλιο του οποίου τον
αναδεικνύει από τότε που ο Μεγάλος Κωνσταντίνος τον αποκάλυψε. Το Ιερό Κουμπούκλιο είναι ένα κυβόριο πάνω από τον Πανάγιο Τάφο, ο οποίος αρχικά είχε τη μορφή λάξευσης στην πέτρα, στη συνέχεια αναδείχθηκε από το κυβόριο που δημιουργήθηκε για να τον προστατεύσει και το οποίο στην εξέλιξη των χρόνων πήρε τη μορφή μαυσολίου, όπως βλέπετε εδώ. Το Ιερό Κουμπούκλιο πέρασε από μια σειρά καταστροφές από τους Απίστους, τους Πέρσες, τους Χαλίφτιδες των Αράβων και αποκαταστάθηκε σε μια διαδοχική επίσης σειρά στην ιστορία του από τους Βυζαντινούς, τους Σταυροφόρους. Εδώ βλέπετε όλα τα ιστορικά σημεία της εξέλιξής του κατά την Αναγέννηση και τελευταία το 1810 από τον Κάλφα Κομνηνό, Έλληνα. Είναι πολύ διαδεδομένες οι απεικονίσεις του Ιερού Κουμπούκλιου από την εποχή την ύστερη σταυροφοριακή και μετά, με σημαντικότερη την αναγεννησιακή μορφή του που παρουσιάζει ο Μπερναρδίνο Νταμίκο, ενώ στο 19ο αιώνα έχουμε πάρα πολλές απεικονίσεις της τελευταίας του αναστήλωσης, η οποία και διαχέεται σε όλο τον κόσμο σε πάρα πολλά ιδρύματα, όπως βλέπετε εδώ, Χάλκινα, Μπρούτζινα, Φρέσκο, ή αναπαρίσταται στην κλίμακα μνημείου. Πρόσφατα που ήμουν στη Ουάσιγκτον για την έκθεση του National Geographic για το μνημείο και το έργο στο Πανάγιο Τάφο, είδα ένα αντίγραφο σε ένα καθολικό μοναστήρι. Το έργο όμως, θέλουμε να δούμε το έργο. Εδώ βλέπετε σιδηρόφραχτο το Ιερό Κουμπούκλιο του Παναγίου Τάφου από την Βρετανική Αρμοστία το 1947 για να μπορεί να το στηρίξει να άρει τις παραμορφώσεις του. Ενώ δεξιά το βλέπετε όταν εμείς το αποκαταστήσαμε. Πώς πήγαμε στα Ιεροσόλυμα. Τον Μάρτιο του 2015 ο Θεόφιλος ο Τρίτος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, με κάλεσε για να αντιμετωπίσουμε κατεπηγόντως την παραμόρφωση του Ιερού Κουμπούκλιου και ξεκινήσαμε τη διαγνωστική μελέτη με τους καθηγητές του Πολυτεχνείου, μια διεπιστημονική ομάδα, σχολή αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών, χημικών μηχανικών, ο Μανώλης ο Κορές, ο Ανδρέας ο Γεωργόπουλος, ο Κώστας ο Σπυράκος και εγώ είχα την τιμή να είμαι επικεφαλής σε αυτή την ομάδα, όπου τεκμηριώσαμε το μνημείο, διαγνώσαμε τα προβλήματά του, την φθορά και την παθολογία και κάναμε τις προτάσεις για την αποκατάστασή του σε συνεχή διάλογο με τις τρεις χριστιανικές κοινότητες, αυτές δηλαδή που αποτελούν τους φύλακες του Παναγίου Τάφου. Το κύριο πρόβλημα της παραμόρφωσης, το οποίο είχε δημιουργήσει θέμα ασφάλειας για τους προσκυνητές, μπορείτε να το δείτε εδώ καθαρά, ήταν φουσκωμένο το Ιερό Κουμπούκλιο, ήταν παραμορφωμένο, είχε κλίσει στα όρια της ανατροπής και βεβαίως η ερμηνεία των ίδιων των μοναχών ήταν ότι προφανώς τα δεκάδες χρόνια μετά την αναστήλωση του Κάλφα Κομνηνού το 1810 που παρέμεινε ανοιχτός ο τρούλος της Ρωτούντας, του Ναού της Αναστάσεως από πάνω του, τα νερά που πέφτανε είχαν φουσκώσει και τις εσωτερικές τυφοποιίες, γιατί το Ιερό Κουμπούκλιο είναι ορθομαρμαρωμένο και είχαν φουσκώσει και αποσαθρώσει τα κονιάματα. Εμείς βεβαίως μετρήσαμε και τις παραμορφώσεις του σιδηρού κλωβού και είδαμε, αυτό το κάναμε αμέσως μόλις πήγαμε, είδαμε ότι πλέον ο σιδηρούς κλωβός δεν μπορούσε να φέρει τις παραμορφώσεις αυτές. Γι' αυτό και είπαμε στις τρεις κοινότητες ότι έπρεπε μέχρι το 17, που ήταν θεωρητικά το τέλος του χρόνου ζωής των σιδηρών φερόντων στοιχείων του κλωβού, να έχει αποκατασταθεί το Ιερό Κουμπούκλιο, για να μπορεί να είναι ασφαλές για τον κόσμο.
Βεβαίως, στη συνέχεια είδαμε ότι έφταιγε και η ανερχόμενη από κάτω υγρασία και το γεγονός ότι οι μολυβδοχοημένοι αρνοί των ορθομαρμαρώσων δεν επέτρεπαν να αναπνέει το ιερό κουβούκλιο. Έτσι ήταν μια παγίδα υγρασίας και παράλληλα πολλά ασύμβατα υλικά, εδώ τα βλέπετε να αποκρίνονται σε διαφορετικά θερμικά επίπεδα στη θερμογραφία υπερήθρου, δημιουργούσαν προβλήματα στη μεταφορά της υγρασίας και αποτελούσαν παράγοντες φθοράς και παθολογίας του μνημείου. Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν πώς ένα μνημείο που ήταν κλειστό θα μπορούσαμε εμείς να το δούμε, να το δούμε σε εισαγωγικά, για να ξέρουμε πώς θα επέμβουμε σε αυτό. Γιατί ο χρόνος μας ήταν πολύ περιορισμένος, δηλαδή είχαμε από το ένα Πάσχα μέχρι το άλλο. Και επομένως, αν δεν είχαμε κάνει σχεδιασμό ακριβίας και δεν γνωρίζαμε τι υπάρχει μέσα, δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Εδώ βλέπετε πώς είδαμε. Είδαμε με το γεωραντάρ, δηλαδή με ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορέσαμε να διαγνώσουμε όλες τις επιφάνειες. Το πορτοκαλί είναι ο ιερός βράχος, το θαλασσί είναι οι διάφορες φάσεις βυζαντινών και σταυροφόρων και το απέξω κίτρινο είναι η φάση των γωνιαμάτων του Κομνηνού. Αριστερά τα βλέπετε σε τριδιάστατα μοντέλα, γιατί χρησιμοποιήσαμε τον τρισδιάστατο σχεδιασμό για να μπορούμε να έχουμε απόλυτη ακρίβεια, να βλέπουμε πόσο θα μπούμε μέσα, πού θα επέμβουμε, με τι ποσότητες θα επέμβουμε και φυσικά στο τέλος αυτές οι πολύχρωμες δεξιά-κάτω διαφάνειες δείχνουν ότι αποτιμήσαμε δομοστατικά με μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων με υψηλή ακρίβεια στο χώρο ότι οι επεμβάσεις που κάναμε επέτρεπαν στο κουβούκλιο να φέρει χωρίς πρόβλημα, δηλαδή χωρίς εκείνα τα κόκκινα που σημαίνανε κίνδυνος, να φέρει τις τάσεις του μνημείου, τις τάσεις του κόσμου και τις τάσεις των σεισμών της περιοχής. Η αλληλουχία των, των σταδίων αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου ήταν καταρχάς να βγάλουμε τις ορθομαρμαρώσεις, να τις αφαιρέσουμε και να επέμβουμε μέσα στις οικοδομικές φάσεις, να κάνουμε μία σειρά παρεμβάσεις που θα τις δείτε και μετά να ξανακλείσουμε το κουβούκλιο, να το συντηρήσουμε, να το αποκαταστήσουμε και να το παραδώσουμε. Εδώ είναι το σχέδιο του Μανώλη του Κορέ, είναι πολύ ωραίο, σας το δείχνω, γιατί έχει πάνω και εργατοώρες και χρόνο. Υπολογίσαμε και την τελευταία ώρα για να παραδώσουμε το ιερό κουβούκλιο στην ώρα του. Η επέμβαση που κάναμε ήταν ελάχιστα επεμβατική και με συμβατά υλικά, δηλαδή να δώσει αντοχές, αλλά να μην δημιουργήσει προβλήματα αναπνοής, αυτά που δημιούργησαν και το πρόβλημα της παραμόρφωσης. Το σημαντικότερο στάδιο για το έργο ήταν αυτό, δηλαδή η συμφωνία των τριών κουστοδών των χριστιανικών κοινοτήτων, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου, του Κουστοντού του Τάγματος των Φραγκισκανών, των Λατίνων και του Πατριάρχη των Αρμενίων. Και αυτή η υπογραφή που μπήκε στην ίδια σελίδα 200 χρόνια μετά από τότε που δεν μπορέσανε να συμφωνήσουν σε οτιδήποτε, ήταν μια υπογραφή που μπήκε μετά από διάλογο. Το Πολυτεχνείο έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο στον διάλογο που έκανε για να μπορούμε να καταλήξουμε σε λύσεις από κοινού και ο διάλογος αυτός υπήρξε η βάση της κοινής τους συμφωνίας. Η αποκατάσταση λοιπόν του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου από την ίδια ομάδα και τον καθηγητή Χάρη Μουζάκη πλέον αποτέλεσε ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο αναγνωρίστηκε παγκόσμια και το οποίο το σημαντικότερο απ' όλα μπόρεσε πέραν της τεχνολογικής καινοτομίας του να κινητοποιήσει όλους εκείνους τους πόρους, γιατί επρόκειτο για αυτοχρηματοδότηση, crowdsourcing όπως λέμε στη σύγχρονη γλώσσα, δηλαδή εισφορά χορηγιών από πολλούς μετέχοντες. Απ' την άλλη μεριά, μιλάμε για ένα εργοτάξιο που επέτρεπε ο Πανάγιος Τάφος να παραμείνει ανοιχτός στην προσκύνηση από πιστούς και απίστους, χωρίς να κλείσει ποτέ. Έκλεισε μόνο τις 60 ώρες που ανοίξαμε τον Πανάγιο Τάφο. Και βεβαίως, παράλληλα,
υπήρχε συνεχής διάλογος για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων, τα οποία προέκυπταν στην πορεία του έργου. Η χρηματοδότηση έγινε με πρώτη μεγάλη εισφορά, το 1/3 περίπου, από το Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων, από τη Μίκα Έρτεγκουν και τον Τζακ Σίερ, ενώ παράλληλα υπήρξαν πάρα πολλές μικρές και μεγάλες εισφορές. Θέλω να αναφέρω, εδώ βλέπετε τους μεγάλους ευεργέτες αυτού του έργου, με τον Πατριάρχη και την Αιτζία, η οποία αποκατέστησε μία αερογέφυρα ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και στον Πανάγιο Τάφο. Οι 70 άνθρωποι που δουλεύανε, οι 50 ήταν η επιστημονική υποστήριξη και οι άλλοι ήταν τα συνεργεία αναστηλωτών συντηρητών. Αυτά είναι ο προϋπολογισμός του έργου που ξεπεράστηκε κατά 16% μόνο επειδή ήταν ακριβότερες οι τιμές των υποδομών του εργοταξίου στα Ιεροσόλυμα από αυτές που είχαν υπολογίσει και ήταν μέρημνα σταθερή δική μας να είναι διαφανής η απόδοση των χορηγιών και των ευεργετημάτων. Εκείνο που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλη την διακυβέρνηση του σύνθετου και λεπτού αυτού έργου ήταν η επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Αυτή μας επέτρεψε να συνυπάρχουμε με τους τρεις επικεφαλείς των χριστιανικών κοινοτήτων που κάνανε την διοίκηση, εμείς με πράσινο που κάναμε την επιστημονική υποστήριξη και με μπλε αυτοί που διοικούσαν το εργοτάξιο. Θα δείτε και τον αδερφό μου, ήταν εθελοντής, project manager, άφησε τα διεθνή έργα του και ήρθε να βοηθήσει. Το μέλημά μας ήταν οι προσκυνητές να μην διατρέχουν κίνδυνο. Και βλέπετε πώς στήσαμε το εργοτάξιο, ενώ ταυτόχρονα αντιστηρίξαμε το Ιερό Κουβούκλιο για να μπορούμε να το ανοίξουμε. Διασφαλίσαμε τη ροή των προσκυνητών γύρω από το εργοτάξιο, ώστε να μην διατρέχουν κίνδυνο. Φτιάξαμε εργαστήριο συντήρησης στη Γαλαρία των Λατίνων. Φτιάξαμε επιστημονικά εργαστήρια, δύο πίσω ακριβώς από το Πανάγιο Τάφο, στα γραφεία του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου μέσα στην Εκκλησία. Και δουλεύαμε μέρα-νύχτα. Οι αναστηλωτές τη νύχτα, για να μπορεί ο κόσμος να μπαίνει τη μέρα στον Πανάγιο Τάφο και οι συντηρητές τη μέρα. Και βέβαια η επιστημονική ομάδα ημέρα και νύχτα, γιατί έπρεπε να δουλεύει και με τους μεν και με τους δε. Και τι κάναμε, αφαιρέσαμε τα φατνώματα, βλέπετε εδώ λίθο-λίθο, αφού τους δώσαμε μία σήμανση, κωδικούς, νούμερα, για να μπορούμε μετά την ίδια πέτρα να την ξαναβάλουμε στο ίδιο σημείο. Και τα μεταφέραμε στη Γαλαρία των Λατίνων, όπου συντηρούν το. Αφαιρέσαμε τα σαθρά ακονιάματα, καθαρίσαμε τις εσωτερικές τυχοποιίες, αυτές που δεν βλέπαμε, που είχαμε δει με το γεωραντάρ. Μπορώ να πω ότι όλες τις διωγγωμένες τυχοποιίες τις αποκαταστήσαμε, μέχρι και εν μέρη τις ανακατασκευάσαμε. Κάναμε την ομοιογενοποίηση των διαφορετικών οικοδομικών και ιστορικών φάσεων με ενέματα, τα οποία, όπως βλέπετε εδώ με την αποτίμηση που κάναμε επιτόπου με μη καταστροφικό έλεγχο, δείξανε πρώτον ότι ενισχύσαμε και στερεώσαμε τον Ιερό Βράχο. Ο Ιερός Βράχος είναι με κίτρινο. Είναι ο βράχος επί του οποίου είχε λαξευτεί ο τάφος του Χριστού και ο οποίος είχε αποσαφρωθεί και λίγα χρόνια ακόμα και θα είχε γίνει άμμος. Και δεύτερον, ότι αποκαταστήσαμε την ενότητα των διαφόρων φάσεων μέσα με τα διάφορα χρώματα. Βλέπετε τις κόκκινες γραμμές που δείχνουν ότι η συνάφεια έχει αποκατασταθεί. Ενώ ταυτόχρονα, παρακολουθώντας με τον μη καταστροφικό έλεγχο συστηματικά την κατάσταση κατά τη διάρκεια της ενεμάτωσης, όπου βλέπαμε κενά, όπως εδώ με το κίτρινο, επεμβαίναμε και τα γεμίζαμε ώστε να είναι πλήρης η αποκατάσταση. Στη συνέχεια ανατάξαμε τις εξωτερικές κολόνες και εδώ βλέπετε με το Γενικό Γεωδετικό Σταθμό πώς παρακολουθούσαμε από τη Γαλαρία των Λατίνων. Η παραμόρφωση της καθετότητας το 1947 είναι το report Freeman, όταν η Αγγλική Αρμοστία αποφάσισε να βάλει το σιδηρού κλωβό
δείχνει μια πολύ μεγάλη παραμόρφωση. Εδώ βλέπετε μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 πώς έρεται, όταν δηλαδή αρχίσαμε να ανατάσσουμε τις κολόνες, πώς έρεται η παραμόρφωση αυτή, ενώ τις ενισχύσαμε με αγκύρια και πλήτρα τιτανίου για να μπορούν να παραμείνουν στους αιώνες στη θέση τους. Βέβαια αυτό δεν έγινε τυχαία, σχεδιάσαμε στο τρισδιάστατο μοντέλο όλα τα σημεία των επεμβάσεων, ώστε να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι από την μελέτη του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων ότι θα ήταν θωρακισμένο το Ιερό Πολύχνιο. Και επενέβημε στις εσωτερικές ορθομαρμαρώσεις και στις εσωτερικές κολόνες, τις ανατάξαμε κι αυτές, ενώ ταυτόχρονα εγκαθιστώντας πλέγματα τιτανίου για την συνοχή με τις ζώνες χειροδέτησης, αρχίσαμε να κατεβάζουμε τις πέτρες από την γαλαρία των Λατίνων, συντηρημένες, και να τις επανατοποθετούμε με βάση τους αριθμούς την κάθε πέτρα στη θέση από όπου την πήραμε. Γεμίζοντας το κενό με κονιάματα αποκατάστασης που τα είχαμε μελετήσει, έτσι ώστε να επιτελούν το ρόλο τους, δηλαδή να δίνουν αντοχές, αλλά και να είναι συμβατά με την πέτρα και τα ιστορικά υλικά, δηλαδή να συνεχίσουν να αναπνέουν και να μην δημιουργούν εσωτερικές εντάσεις. Υποστηλώσαμε τον τρούλο του Ιερού Κουκουκλίου, εδώ βλέπετε δεξιά επάνω το σχέδιο του Μανώλη του Κορέ, μια μεταλλική κατασκευή, ενώ ταυτόχρονα κάτω αριστερά αυτό το περίεργο, αυτή η περίεργη φωτογραφία που βλέπετε δείχνει τη διαδικασία απεντόμωσης του ξύλινου σκελετού του τρούλου του Ιερού Κουκουκλίου. Και προβήκαμε στην συντήρηση, σημείο-σημείο, του τρούλου, του θόλου του ταφικού θαλάμου και του θόλου του παρεκκλησίου του Αγγέλου, του Ιερού Κουκουκλίου όχι μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, δοκιμάζοντας πιλωτικά διάφορα υλικά και επεμβάσεις και αποτιμώντας τα για να κάνουμε αυτό που είχε το άριστο αποτέλεσμα και από την άποψη του καθαρισμού και από την άποψη της προστασίας. Το έργο ολοκληρώθηκε και το ερώτημα ήταν πώς ανταποκρίθηκε όλη αυτή η δουλειά και ο σχεδιασμός στους τρεις στόχους που είχαμε θέσει. Στην ανάγκη αποκατάσταση της δομικής ακαιρεότητας του μνημείου, στην ανάγκη της διατήρησης και ανάδειξης των αξιών του και στην ανάγκη να παραμείνει εσαΐς στους αιώνες αυτή η επέμβαση. Όσον αφορά στη δομική ακαιρεότητα, όταν φτάσαμε το Φεβρουάριο του 2017 σχεδόν στην καθετότητα, το βλέπετε, είπαμε ότι τώρα μπορούμε να κόψουμε το σιδηρού κλωβό. Δεν τον κόψαμε όμως αυθαίρετα, επειδή είδαμε ότι επανήλθε στην καθετότητα. Κάναμε και έλεγχο και βλέπετε το τρισδιάστατο μοντέλο σε μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων με βάση όλα τα δεδομένα των υλικών και επεμβάσεων που χρησιμοποιήσαμε, το οποίο μας είπε ότι ναι, στους κινδύνους που δημιουργούν οι σεισμοί στην περιοχή μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως όπως το φτιάξαμε. Και τότε κόψαμε με λέιζερ σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα κόψαμε το σιδηρού κλωβό με κοπή πλάσματος με μηχάνημα που φέραμε από το MEP. Περιττό να σας πω ότι εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκαν όλοι οι μοναχοί γιατί φοβόντουσαν ότι το Ιερό Κουκουκλίο θα πέσει. Βεβαίως δεν έπεσε, εμείς το ξέραμε, δεν θα κόβαμε ποτέ το σιδηρού κλωβό αν δεν ξέραμε ότι το έχουμε επαναφέρει σίγουρα στη δομική ακαιρεότητα. Και έτσι το παραδώσαμε στα χέρια τους, αποκαλύπτοντας όμως τις αξίες του. Εδώ βλέπετε το παράθυρο που ανοίξαμε στον Ιερό Βράχο για να φανεί ο Ιερός Βράχος επί του οποίου λαξεύθηκε ο τάφος που θεωρείται ότι εναποτέθηκε το σώμα του Χριστού μετά την αποκαθήλωση. Συντηρήσαμε το γλυπτό διάκοσμο, μαρμάρινο διάκοσμο από μάρμαρο προκονήσου, αλλά δεν τον αποκαταστήσαμε, δεν το ξανακάναμε όλο χρυσό, γιατί αυτές ήταν επεμβάσεις ροκοκό 30-40 χρόνια μετά από την αποκατάσταση του Κάλφα Κομνηνού το 1810, που θεωρήσαμε ότι δεν
αναδεικνύουν τις αξίες του μνημείου. Καθαρίσαμε και αναδείξαμε για πρώτη φορά, δεν υπήρχαν μαρτυρίες γι' αυτό, τα φρέσκο στον τάφο, στον θόλο του ταφικού θαλάμου, όπως και τα κεντήματα του μαρμάρου, τόπους, εκτήλες, το παρετήλες του αγγέλου. Και εδώ βλέπετε τον Ντρούλο. Αυτή η κύκλη που βλέπετε είναι τα συμβολικά χαρακτηριστικά των δύο οπών, ένθεν και ένθεν του Ιερού Κουβουκλίου, από όπου το Μεγάλο Σάββατο, 12 η ώρα, κατά την τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός, Πατριάρχης δίνει τους δαυλούς με το Άγιο Φως σε όλο το εκκλησίασμα. Και βλέπετε τον ήλιο, το φεγγάρι, το ουράνιο τόξο, που αναδεικνύονται στο εσωτερικό του μικρού θόλου του Ντρούλου και που δεν τα ήξερε κανείς ποτέ. Το σημαντικότερο, οι ελληνικές επιγραφές. Οι ελληνικές επιγραφές που δείχνουν είναι η υπογραφή της ιστορίας μας, της Ελλάδας, που προσδιορίζει την ιστορία του Ιερού Κουβουκλίου. Και ο Σταυρός. Ο Σταυρός που αποτελούσε, αν θέλετε, το αποτύπωμα του Κάλφα Κομνηνού και που τοποθετήθηκε εκεί στον ακρογωνιαίο λίθο της νοτιοανατολικής πλευράς από τον ίδιο το 15 Οκτωβρίου του 1809, όταν ξεκίνησε την αναστήλωση και αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου. Εμείς αντίγραφο αυτού του σταυρού, σε διαστάσεις που η φωτογραμμετρική αποτύπωση μας επέτρεψε να προσδιορίσουμε, τοποθετήσαμε παραδίδοντας το Ιερό Κουβούκλιο. Και όχι εύκολα. Η διατήρηση των αξιών και τα ευρήματα. Όταν ανοίξαμε τον Πανάγιο Τάφο, 26 Οκτωβρίου του 2016, με την έγκριση των τριών χριστιανικών ηγετών, είδαμε αυτή την εικόνα που βλέπετε κι εσείς εδώ, δηλαδή μετακινώντας την χρυσορόδινη πλάκα από μάρμαρο Προκονήσου με τα δύο κομμάτια, βρήκαμε από κάτω αυτή τη σπασμένη γκρίζα πλάκα και μπορέσαμε να πάρουμε δείγματα με την άδεια πάντα των ηγετών της Εκκλησίας, να προσδιορίσουμε αρχαιομετρικά την ηλικία της ορθομαρμάρωσης. Λοιπόν, αυτή η σπασμένη πλάκα που στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν σταυροφοριακή, απεδείχθη ότι είχε τοποθετηθεί από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη όταν ανέδειξαν τον τάφο του Χριστού και έφτιαξαν το Ιερό Κουβούκλιο. Ενώ η δεύτερη πλάκα τοποθετήθηκε, από ό,τι φαίνεται, στην περίοδο μεταξύ της καταστροφής του Παναγίου Τάφου από τους Μαμελούκους Τούρκους το 1244 και την αναγεννησιακή αποκατάστασή του το 1560. Αυτά δείχνουν τα κονιάματα που χρονολογήσαμε, ενώ γύρω-γύρω στον Ιερό Βράχο και στις κατασκευές πέριξ αυτού φαίνεται ότι έχουμε όλες τις ιστορικές περιόδους παρούσες, τη Βυζαντινή, τη Σταυροφοριακή, την Αναγεννησιακή και την περίοδο της αποκατάστασης του Κομνηνού. Αυτό που βλέπετε είναι η μορφολογία του ταφικού μνημείου και του τάφου, όπως την μελετήσαμε με βάση τα αποτελέσματα του μη καταστροφικού ελέγχου που χρησιμοποιήσαμε τη μία ώρα που μπορέσαμε να δουλέψουμε με αυτά πάνω στον τάφο. Και δείχνουν καθαρά αυτό που περιμέναμε να βρούμε, δηλαδή την κλίνη, τη λαξευμένη στο βράχο και μάλιστα αποτετμημένο επάνω, που σημαίνει ότι πιθανώς ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ανέβασε τον τάφο, γιατί τον βρήκε πίσω από τον ειδωλολατρικό ναό του Αδριανού, το ναό της Αρτέμιδος, και για να τον αναδείξει και να του αλλάξει επίπεδο, τον ανέβασε ψηλότερα. Αυτό εικάζουμε. Βρήκαμε και άλλα πράγματα. Τα βρήκαμε, εννοώ, με το γεωρανταρ πάντα. Βλέπετε αυτές τις τρεις οπές. Είναι από την εσωτερική, από τη δεύτερη πλάκα της ορθομαρμάρωσης, από το πλάι, και είχαμε μαρτυρίες γι' αυτό, ότι από εκεί έβαζαν τα χέρια τους οι πιστοί.
αλλά στην πλάκα την εξωτερική δεν το βλέπαμε. Όταν ανοίξαμε τον τάφο και μπορέσαμε και μπήκαμε και μετρήσαμε και από τα πλάγια, είδαμε ότι η εσωτερική πλάκα έχει αυτές τις τρύπες. Η ιστορική συνέχεια των επεμβάσεων στο Ιερό Κουβούκλι όμως μαρτυρείται από πάρα πολλά δεδομένα που τα βλέπετε εδώ. Έχουμε πάνω τις σταυροφοριακές τυχοποιίες, τυπικές ομόλογες με άλλες της εποχής. Έχουμε κάτω τα τριγωνικά θράψματα με διακοσμητικά κυμάτια σε μαρμάρινα κομμάτια που είναι βυζαντινά. Και πιο κάτω η αρχαιομετρική ανάλυση έδειξε ότι αυτά τα κεραμικά ήταν της εποχής αποκατάστασης του Κομνηνού, 1810. Βεβαίως, το τρισδιάστατο μοντέλο που είχαμε μας επέτρεψε να συσχετίσουμε τα δεδομένα που βρίσκαμε και να δούμε την εξέλιξη του Ιερού Κουβουκλίου από την εποχή της αναγεννησιακής του αναστήλωσης στην εποχή της αναστήλωσης του Κομνηνού. Το βλέπετε εδώ. Ενώ οι έλεγχοι που κάναμε στον υπόγειο χώρο μας επέτρεψαν να συγκρίνουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα που συνολικά τεκμηριώνει ο κόρμπο με κόκκινο με αυτά που βρήκαμε εμείς, δηλαδή τα πορτοκαλιά και τα κίτρινα που προκύπτουν από την διασκόπηση με το γεωραντάρ και από την γεωμετρική τεκμηρίωση τρισδιάστατο μοντέλο που έκανε το Πολυτεχνείο. Η γεωμετρική τεκμηρίωση μας επέτρεψε να αναδείξουμε και όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα του υπερανασκαμμένου αρχαιολογικά χώρου κάτω από τον Πανάγιο Τάφο και μας χτύπησε και το καμπανάκι σε σχέση με τον τρίτο στόχο του έργου που ήταν η διασφάλιση της αειφορίας. Μας χτύπησε το καμπανάκι γιατί εμείς θέλαμε αυτό το έργο και έτσι που το κάναμε με τέτοιο σχεδιασμό, τέτοια υλικά, τέτοιες επεμβάσεις, αλλά και με την ψυχή μας, να παραμείνει, όπως σας είπα, στους αιώνες. Γι' αυτό το λόγο και προτείναμε στους τρεις επικεφαλείς των χριστιανικών κοινοτήτων και εγκαταστήσαμε σένσορες με remote control, δηλαδή αισθητήρες με διαχείριση από μακριά, για να μπορούμε να παρακολουθούμε τη θερμοϊγρική συμπεριφορά του μνημείου, την ανταπόκρισή του στους σεισμούς και τη σταθερή του έδρα στην καθετότητα. Αυτή η πολυφασματική παρακολούθηση θα επιτρέψει να γνωρίζουμε τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Όμως η ολοκληρωμένη διαχείριση για τη διασφάλιση της αειφορίας του μνημείου έπρεπε να αντιμετωπίσει δύο κινδύνους. Ο ένας ήδη αντιμετωπίζεται. Ήταν ο κίνδυνος από τη συμπεριφορά των πιστών που πηγαίνανε και καίγανε μάτσα με 36 κεριά πάνω και τα σβήνανε καίγοντας πάνω στο Ιερό Κουβούκλιο. Ο κίνδυνος όχι απλώς ήταν προφανής, αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα το καταμαρτυρεί. Βλέπετε τη διαφορά από το χτες στο σήμερα. Οι πιστοί άλλαξαν συμπεριφορά βλέποντας αυτό το χρωματιστό, όμορφο, καθαρό, ιερό κουβούκλιο και πλέον, τον προηγούμενο μήνα που ήμουν εκεί, είδα ότι παραμένει έτσι και δεν ανάβουν τα κεριά. Χωρίς άλλα μέτρα. Από σεβασμό οι ίδιοι σε αυτό που είδανε, αλλά και από το σεβασμό των μοναχών που το φυλάνε. Ο δεύτερος κίνδυνος όμως είναι παρόν. Εδώ η θερμογραφία υπερήθρου μας δείχνει με αυτά τα μπλε χρώματα ότι υπάρχει ανερχόμενη υγρασία η οποία ανεβαίνει συνέχεια από κάτω από τον υπόγειο χώρο που σας έδειξα στον Πανάγιο Τάφο και τον απειλεί. Γι' αυτό και κάναμε παραδίδοντας το Ιερό Κουβούκλιο παραδώσαμε και τη μελέτη που σας δείχνω για τον υπόγειο χώρο και για τα μέτρα αντιμετώπισης με τομογραφία ηλεκτρικής αντίστασης, με γεωραντάρ και με ρομπότ, μπορέσαμε και μπήκαμε σε κάθε σημείο, κάθε τούνελ, κάθε κανάλι, κάθε ανασκαφή του υπογείου χώρου του Παναγίου Τάφου σε όλο τον ευρύτερο χώρο, όχι μόνο στο Ιερό Κουβούκλιο, σε όλη τη Ροτούντα και τον ευρύτερο χώρο του Ναού της Αναστάσεως και του Προαυλίου του και είδαμε ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το Πολυτεχνείο κατέθεσε μια μελέτη, για αυτήν εδώ τη λύση,
γιατί είδαμε ότι ταυτοχρόνως αποστραγγίζονται τα νερά της βροχής από τη Χριστιανική Οδό, αποχετεύονται τα λίμματα από όλο το συντρότημα γύρω από τον Ναό της Αναστάσεως, κάτω από τον Πανάγιο Τάφο, και αυτά σκουριάζουν όλες τις υποστηλώσεις, τις οποίες βάλανε κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές από το 50 μέχρι το 90 και οι οποίες σήμερα δεν έχουν καμία αφαίρουσα ικανότητα. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει παρέμβαση, είδαμε όπως βλέπετε πάνω δεξιά ότι υπάρχει κίνδυνος διαφορικής καθίζησης. Γι' αυτό το λόγο και προτείναμε αυτήν εδώ την περιμετρική τάφρο αποστράγγισης και αερισμού γύρω από το Ιερό Κουβούκλιο και ταυτόχρονα την εγκατάσταση κατάλληλων δικτύων παροχέτευσης ομβρίων και αποχέτευσης λιμάτων, ώστε να ελέγχεται η ανερχόμενη υγρασία. Αυτή η μελέτη είναι στα χέρια των τριών και πιστεύουμε ότι πρέπει πολύ γρήγορα να οδηγεί στην απόφαση για τη συνέχιση του έργου. Εμείς τι κάνουμε σήμερα. Το έργο τέλειωσε, η έρευνα συνεχίζεται και όταν λέω εμείς εννοώ η διεπιστημονική ομάδα του Πολυτεχνείου και όλοι οι συνεργάτες μας, οι οποίοι δεν έχουν καμία χρηματοδότηση για να συνεχίσουν οτιδήποτε, αλλά το κάνουν γιατί η ίδια η ανθρωπότητα θέλει να μοιραστεί μαζί μας τις γνώσεις από το έργο αυτό. Φτιάχνουμε λοιπόν μια πολυεπίπεδη διαχείριση όλων των πληροφοριών με μια ταυτόχρονη ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής ενός πληροφοριακού συστήματος που μας επιτρέπει να φτιάξουμε μια πλατφόρμα τέτοια που να ανταλλάξουμε τη γνώση και την πληροφορία με έναν τρόπο που αφενός θα λειτουργεί θεματικά σε όλα τα επίπεδα που αγγίξαμε, δηλαδή ιστορία, δομές, υλικά, αρχιτεκτονική, υπόγειος χώρος, περιβάλλον και χρόνος. Έχουμε τρεις διαστάσεις. Ο χρόνος είναι η τέταρτη, οι διάφορες φάσεις των επεμβάσεων και ο χρόνος της ιστορίας του μνημείου. Η πέμπτη διάσταση είναι τα διαφορετικά στοιχεία που μπαίνουν σε κάθε θεματική περιοχή. Δηλαδή, είδα τα στοιχεία του γεωροαντάρτη, τις θερμογραφίες περίθρου, ποια είναι τα υλικά, ποιες είναι οι δομές. Και όλο αυτό αποτελεί ένα συνολικό καινοτόμο στοιχείο στην εποχή της ευρωπαϊκής πρόοδου της έρευνας προς τον 21ο αιώνα. Εδώ παρουσιάσαμε στις Βρυξέλλες τους τρεις επίτροπους και τις γενικές διευθύνσεις το έργο πριν το παραδώσουμε, πέρσι το Μάρτιο, και εδώ παρουσίασα φέτος, το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει αφιερώσει στην πολιτιστική κληρονομιά. Παρουσίασα λοιπόν στο υψηλού επίπεδου συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα αποτελέσματά μας και για πρώτη φορά, από ό,τι μου είπανε, η σελίδα αυτή της Ευρωπαϊκής, η εφημερίδα αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Πανάγιο Τάφο βρέθηκε τρίτη στο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων. Όμως, η σημαντικότερη στιγμή ήταν η παράδοση του Ιερού Κουκλίου του Παναγίου Τάφου. Εδώ βλέπετε, 22 Μαρτίου του 2017, την πρόσκληση που υπογράφουν οι τρεις χριστιανικοί ηγέτες. Το Ιερό Κουβούκλιο το παραδώσαμε εντελώς διαφορετικό από όσο το παραλάβαμε και αυτό είναι ορατό από κάθε πλευρά του. Στην τελετή παράδοση του Ιερού Κουβουκλίου βρέθηκε ενωμένη η χριστιανοσύνη. Όχι μόνο στο επίπεδο της Ιερουσαλήμ, όπου εκεί όντως είχε δημιουργηθεί από το διάλογο ένα σημαντικό βήμα ενότητας, αλλά και σε οικουμενικό επίπεδο. Ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, ο εκπρόσωπος του Πάπα, εκπρόσωπος του Καθολικού Πατριάρχη των Αρμενίων, καθολικού με την έννοια της οικουμενικότητας, εκπρόσωποι όλων των χωρών της φλεγόμενης Μέσης Ανατολής, Πρωθυπουργός Ελλάδας, Πρόεδρο κομμάτων, κυρία Γεννηματά, Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Κονιόρδου, πρίτανης του Πολυτεχνείου και πρέσβης από όλο τον κόσμο. Το Ιερό Κουβούκλιο. Το Ιερό Κουβούκλιο το βράδυ της ημέρας που παραδόθηκε
το Ιερό Κουβούκλιο, το κοινό Πάσχα των τριών χριστιανικών κοινοτήτων, τον Απρίλιο του 17, είναι ένα ζωντανό μνημείο. Η δική μας η καινοτόμος επέμβαση απλώς ενίσχυσε κάπως τη φωνή του. Μια φωνή που μιλάει σε όλο τον κόσμο. Όπως σας είπα, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση του έργου, εμείς αγωνιούμε για να διασφαλιστεί η αειφορία του και μιλάμε κι εμείς σε όλο τον κόσμο για το μνημείο αυτό. Η στρατηγική της επικοινωνίας ήταν σχεδόν κάθε ένα με 1,5 μήνα, βλέπετε εδώ τις περιόδους που γινόταν η διοικούσα επιτροπή του έργου, δίναμε και συνέντευξη σε όλα τα μίντια σε όλο τον κόσμο. Η σύμπραξή μας με το National Geographic, το οποίο μετέδωσε την ώρα που ανοίξαμε τον τάφο του Χριστού, μια πολύ κρίσιμη ώρα και από άποψη ασφάλειας, τα ελληνικά συνεργεία δουλεύανε οι δύο ευθύνοι. Κανείς δεν μπορούσε να διασφαλίσει την κατάσταση εκείνες τις ώρες, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν και ασύμμετρες απειλές. Το National Geographic λοιπόν διασφάλισε σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία με 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους εκείνο το βράδυ και επέτρεψε μαζί με τη δύναμη του ίδιου του μνημείου να συνεχιστεί το έργο. Στο Μουσείο του National Geographic στη Washington, 15 Νοεμβρίου, ξεκίνησε η αναπαράσταση, η ψηφιακή αναπαράσταση του μνημείου και του έργου, που προσβλέπουμε να συνεχιστεί στην Αθήνα. Την ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού και χαίρομαι γιατί βλέπω εδώ και τον Διευθυντή του Γραφείου της, τον κύριο Πολίτη. Εργαζόμενοι εργοδός μαζί με το Πολυτεχνείο και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά και πολλούς ιδιώτες, χορηγούς, ιδρύματα για να στήσουμε 21 Μαΐου και να ανοίξουμε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο την έκθεση αυτή. Ο σκοπός μας είναι να φέρουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα, εδώ βλέπετε τα ονόματα των ανθρώπων του Πολυτεχνείου, των συνεργαζόμενων, των τεχνητών που δούλεψαν, η Ελλάδα μπορεί. Ενωμένη μπορεί και ανοίγει θέματα σε όλο τον κόσμο. Εμείς ήμασταν μια διεπιστημονική ομάδα του Πολυτεχνείου. Η διάχυση στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, της Βέρνης, σε αρχαιολογικές, θεολογικές σχολές, στην Διεθνή Ένωση, αυτό είναι το Ιερό Κουβούκλιο. Είναι το βίντεο που σας είπα, που δεν ξέρω αν δεν έπαιξε. Έπαιξε, να δούμε πώς θα παίξει. Όχι. Όχι, αλλά γιατί δεν παίζει. Για δείτε. Αυτή λοιπόν η διάχυση επιτρέπει η επιστημονική κοινότητα στο σύνολο της ανθρωπότητας να πάρει τις δικές της θέσεις, να συζητήσει τις δικές της απόψεις και να δώσει μια σημαντική όθηση στην ερμηνεία και στην αποκάλυψη της ιστορίας του Παναγίου Τάφου και του Ιερού Κουβουκλίου. Δεν πειράζει. Εμείς εδώ βλέπετε τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού της Προστασίας Μνημείων του Πολυτεχνείου στη διάρκεια των έργων. Και βλέπετε πάρα πολλά στοιχεία για τη συνέχιση της εκπαίδευσης και της έρευνας στο Πολυτεχνείο και σε όλο τον κόσμο. Η παρουσίαση του ανοίγματος του Παναγίου Τάφου έγινε 3 μέρες μετά στην Κύπρο. Εδώ μας βλέπετε στο Μεγάλο Ευρωμεσογειακό Συνέδριο στην Κύπρο. Η Κύπρος παίρνει τη σκυτάλη στο πλαίσιο του ελληνισμού για τη μεταφορά της έκθεσης του έργου και ήταν η πρώτη που το άκουσε πριν έρθουμε στην Ελλάδα. Εδώ βλέπετε στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Αρχαιολογίας και εδώ στη Ρόδο που έγινε η πρώτη παρουσίαση
στον κόσμο, στην Ελλάδα, στις 7 Μαρτίου του 2017, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τη διοργάνωση από τον Δήμο Ρόδου, γιατί ακριβώς θέλαμε, πριν πάμε στις Βρυξέλλες και στα Ιεροσόλυμα, ένα έργο ελληνικό να το παρουσιάσουμε στην Ελλάδα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και εδώ η τελευταία παρουσίαση, αυτή ήταν η πρώτη λοιπόν στη Ρόδο, αυτή είναι η τελευταία το προηγούμενο μήνα στη Θεολογική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης, όπου εκεί οι Έλληνες θεολόγοι επίσης παίρνουν τα δικά μας δεδομένα, όπως και άλλοι στην Οξφόρδη, και παίρνουν τις σκητάλιες στο δικό τους επιστημονικό πεδίο. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Νομίζω δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία χρόνια, το όλη ώρα. Χαίρομαι. Είμαι πολύ περίεργη.